This is Lord Ottoman of Dark Funeral, and you're watching TV War on Mad TV. Hey guys, this is Wolf Hoffman from Accept, and you're watching TV War on Mad TV. This is Attila from Man, and you are watching TV War. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα κυρίες και κύριοι, καλές γιορτές με υγεία, υγεία, υγεία και πολύ χαρά. Καλώς ήλθατε στο Χριστουγεννιάτικο TV War του Mad και του Metal Hammer, παρακαλώ. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή μας θα είναι ελαφρώς διαφορετική από αυτές που κάνουμε συνήθως. Δεν έχουμε καλεσμένους, δεν έχουμε τις μόνιμες ενότητές μας και αυτό που θα κάνουμε σήμερα και για τα επόμενα 90 λεπτά, μιας και το απόψινό TV War θα είναι και το τελευταίο για το 2023, είναι να δούμε αποκλειστικά βίντεο από κυκλοφορίες του έτους εν είδη ανασκόπησης. Θα θυμηθούμε δίσκους της χρονιάς που μας άρεσαν και θα ακούσουμε όσο περισσότερη μουσική γίνεται. Βάρ, τι κάνεις, Γιάννη μου, πώς είσαι? Μια χαρά. Κώστα. Τέλεια. Λοιπόν, να πούμε στο σημείο αυτό οπωσδήποτε πως την σημερινή αυτήν που δεν είναι ακριβώς ανασκόπηση, απλά θα δούμε έτσι βίντεο της χρονιάς, δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με το ελληνικό heavy metal, γιατί όπως κάνουμε κάθε χρόνο θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή στο τι έγινε στην ελληνική σκηνή την χρονιά που μας πέρασε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με τους Camelot, το πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο One More Flag in the Ground από το εξίσου ωραίο The Awakening Album και πάμε τώρα για In Flames και Within Temptation στη συνέχεια, οι οποίοι με το Forgone και το Bleed Out αντίστοιχα μας έδωσαν εξαιρετικές δουλειές και είμαστε πάντα στο TV World του Manda και του Metal Hammer. Χρόνια πολλά και πάλι! Ritual λοιπόν, η Within Temptation στο TV World του Mad και του Metal Hammer. Σήμερα βλέπουμε μόνο βίντεο του 2023, το οποίο και ήταν μια χρονιά όπου τα μεγάλα παραδοσιακά ονόματα έλαμψαν διά της απουσίας τους. Δηλαδή δεν είχαμε δίσκους από τους Maiden, ας πούμε, ή τους Judas Priest, ή τον Ozzy Osbourne, ή ξέρω εγώ τους Megadeth, και η Metallica ήταν το μοναδικό από τα μεγάλα κλασικά ιστορικά συγκροτήματα που έβγαλαν δίσκο, το 72 Seasons συγκεκριμένα, και το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε από εκεί ήταν το Lux Aeterna, ήταν μια οδή στο βρετανικό ατσάλι. Lux Aeterna η Metallica, αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε από το νέο τους άλμπουμ, το 72 Seasons, το οποίο κυκλοφόρησε στις 14 Απριλίου, σημαντική ημερομηνία αυτή για διάφορους λόγους, και τώρα που έχουν περάσει 8 μήνες από την κυκλοφορία του μπορούμε να πούμε πως το άλμπουμ ήταν μια καθόλου αξιοπρεπής δουλειά με ορισμένες πραγματικά φανταστικές στιγμές, βλέπε Inamorata, ενώ από την παλιά φρουρά του thrash metal είχαμε ενδιαφέρουσες στιγμές τόσο από τους Overkill όσο και από τους Sodom, Αμερική και Γερμανία αντίστοιχα. Τους βλέπουμε και πίσω για πιο σύγχρονα πράγματα. Στο TV World του Mad και του Metal Hammer, κυρίες και κύριοι, χρόνια σας πολλά, ευχές για τα καλύτερα. Σήμερα εδώ στην εκπομπή μας βλέπουμε μόνο κλιπ από κυκλοφορίες του 2023, μιας και σήμερα είναι και το τελευταίο TV World της χρονιάς. Την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Κυριακή, δεν θα έχουμε TV War και θα επιστρέψουμε κανονικά την μεθεπόμενη εβδομάδα. Ενώ να επαναλάβω αυτό που είπα και στο ξεκίνημα της απόψινης εκπομπής, στην σημερινή μας τρόπον την ανασκόπηση δεν θα δούμε βίντεο από ελληνικά συγκροτήματα, θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή στην ελληνική σκηνή σε μερικές εβδομάδες. Και φέτος τώρα, το 2023, αν υπήρχε ένα και μόνο συγκρότημα το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις και γνώρισε πραγματικά μεγάλη επιτυχία τόσο εμπορικά όσο και καλλιτεχνικά, δεν είναι άλλο από τους Sleep Token, το συγκρότημα που έρχεται από το Λονδίνο, που κανείς δεν ξέρει ποιοι κρύβονται πίσω από τις μάσκες των μελών, και σε αυτούς ηγείται η ενιγματική φιγούρα που αυτοαποκαλείται Vessel. Οι Sleep Token λοιπόν κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Take Me Back to Eden και έθεσαν τις βάσεις για ένα σπουδαίο μέλλον. Τους βλέπουμε στο Alkaline και τα λέμε σε λίγο. Alkaline, οι Sleep Token στο TV World του Mad και του Metal Hammer και στον ευρύτερο χώρο του Progressive. Το prog οφείλει να είναι ευρύ, θα μου πείτε, αλλιώς τι prog θα ήταν. Εν πάση περιπτώσει, δύο δίσκοι που μας έκαναν σίγουρα εντύπωση ήταν το
Memorial των Soen και το Life is But a Dream των Avenged Sevenfold, οι οποίοι έχω την εντύπωση πως έφτασαν την δημιουργικότητά τους στα όρια της. Mattel το βίντεο των Men, Violence των Δε και σε λίγο βάρ θα σας ρωτήσω ποια ήταν τα άλμπουμ που σας άρεσαν εσάς μέσα στη χρονιά. Έχετε 5-10 λεπτά να το σκεφτείτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε Avenged και Soen και είμαστε πάντα στο TV World Mad και του Metal Hammer. Εδώ λοιπόν στο TV World του Μάντα και του Metal Hammer κάνουμε σήμερα μία έτσι κατά κάποιο τρόπο ανασκόπηση του έτους. Δεν μπαίνουμε βαθιά να μιλήσουμε για πάρα πολλά άλμπουμ, όλα αυτά ενδεχομένως θα τα κάνουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Απλά σήμερα βλέπουμε κάποια βίντεο του 2023 που μας άρεσαν πολύ και έχουμε έτσι ένα σχετικά ελαφρύ και ανέμελο αέρα στην εκπομπή μας. Βάρ, τι έγινε, ποια δισκάκια σας άρεσαν από τη φετινή χρονιά, Γιάννη? Λοιπόν, Dark Lord the Redeemer και του Μάγκου στο προσωπικό το πρώτο. Επίτηδες τις ελληνικές κυκλοφορίες. Επίτηδες για να κάνω λίγο τη διαφορά τώρα. Πολύ καλός. Κώστα. Συνυπογράφω για Dracklon, Redeemer, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Και θα πω και Wings of Steel, το Gates of Twilight, οι οποίοι ήρθαν από το πουθενά πραγματικά και ξεσήκωσαν τον κόσμο. Έτσι. Πολλοί μιλάνε για αυτούς. Ωραία. Ωραία. Εμείς αυτοί που είδαμε πριν από λίγο ήταν οι Obituary, οι βετεράνοι του Death Metal στο Dying of Everything, οι οποίοι στην αρχή της χρονιάς κυκλοφόρησαν ένα νέο άλμπουμ, επέστρεψαν με το νέο τους δίσκο που έκανε τους old school οπαδούς να παραμιλούν από την γκρούβα και τα ουρλιαχτά του Τάρντι, ενώ ένα death metal project που κέρδισε τις εντυπώσεις με την τιμιότητά του ήταν σίγουρα η As in Hell του Mike Poulsen των Volbeat μαζί με τον Mark Greve τον Morgoth στην φωνή. Η αλήθεια είναι πως πολλοίς κόσμος ήταν επιφυλακτικός απέναντι στον τρόπο με τον οποίο ο Mike Poulsen θα αντιμετώπιζε το death metal, γιατί εντάξει, μεταξύ μας ήταν αρκετοί οπαδοί, αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν πως έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο ιδίωμα και πως πλέον με τα μελωδικά και πιο rock πράγματα που κάνει με τους Volbeat έχει χάσει την death metal φλόγα. Και ακόμα και αυτοί, οι πιο αυστηροί κριτές, πραγματικά υποκλήθηκαν σε αυτό που έκανε ο Mike Poulsen και η παρέα του στο ντεμπούτο των As in Hell, το Impi Ora. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε και πίσω για heavy metal που εμπνέεται από τη δεκαετία του 70. Angel of Light, η Witch Hazel μας έβαλαν στο τρίτο μέρος της απόψινης εκπομπής, όπου βλέπουμε βίντεο μόνο από φετινές κυκλοφορίες. Οι συγκεκριμένοι Βρετανοί αγαπούν πολύ τους Wisdom Us, τους Blue Oyster Cult και τους Thin Lizzy και καλά κάνουν. Και το τέταρτο τους άλμπουμ, το Four Sacrament, μας άρεσε πάρα πολύ και δεν σταματάμε να το ακούμε. Δεν ξέρω, Βάρ, το έχετε ακούσει το Witch Hazel καθόλου? Βέβαια, το έχουμε ακούσει. Ναι. Πολύ ιδιαίτερη μπάντα, πάντα μας αρέσουν τα άλμπουμ τους. Αυτό λίγο λιγότερο από τα προηγούμενα, okay, προσωπικά για μένα, αλλά είναι ωραίο άλμπουμ. Λοιπόν, η Witch Hazel, όπως είπαμε, είναι μια μπάντα η οποία εμπνέεται έτσι ιδιαίτερως από την δεκαετία 70 και το ίδιο συμβαίνει για δύο άλλα βρετανικά συγκροτήματα τα οποία φέτος είχαν νέα άλμπουμ. Ένα από αυτά είναι το This Hidden Land των Green Lang, το άλλο είναι το The Voyage των Tanith, όπου ο καθένας παίζει πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα μουσική με τον δικό του τρόπο, φέρνοντας το κλασικό hard rock και το πρώιμο heavy metal στο σήμερα. Για πάμε να τους δούμε. Olympus by Johnny Tanith και πάμε τώρα να δούμε κάτι από μία από τις πιο ενδιαφέρουσες, θα έλεγα εγώ, black metal κυκλοφορίες της χρονιάς. Να μας πει ο Γιάννης που το παρακολουθεί πολύ στενά τον black metal. Κάνα δύο δισκάκια, Γιάννη, φέτος έτσι που σου άρεσαν. Είπες νωρίτερα το Vis of the Mondas του Magus. Θυμάσαι κάτι άλλο? Το Dotchem's Guard είναι φανταστικό. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε στο νέο κύκλο του black metal για τον Dotchem's Guard, αλλά οκ. Okay. Ναι. Εντάξει, από εκεί προέρχονται τουλάχιστον. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Είναι κάποιες πιο underground μπάντες που με έκαναν μεγάλη εντύπωση, όπως η Austere, αν το λέω σωστά. Γενικά υπάρχουν πολλά πράγματα. Οκ, okay, εμείς πάμε τώρα στην Αμερική να δούμε ένα συγκρότημα, τον οποίο ο δίσκος, από ό,τι κατάλαβα, άρεσε αρκετά και έκαναν μία αίσθηση. Είναι η Wayfarer, ο δίσκος των οποίων ονομάζεται American Gothic. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν το άκουσες αυτό. Εννοείται. Πώς σου φάνηκε? Μ' άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και ο τρόπος που βάζουν αυτό το country μέσα, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Το black metal γενικότερα τα τελευταία πολλά χρόνια έχει δείξει και έχει αποδείξει, μάλλον, πως είναι ένα από τα πιο πειραματικά και πιο ανοιχτόμυαλα ιδιώματα στον χώρο του heavy metal. Κάπως έτσι δεν είναι, Γιάννη?
Ναι, κοντεύει να κοντράρει το progressive σε λίγο. Πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους Wayfarers στο Enter My House Justified και πίσω για το απόψινο Grand Finale. Αυτή λοιπόν ήταν η Wayfarer στο Enter My House Justified και πάμε για το απόψινο Grand Finale. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα, που είστε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος αυτή η σημερινή είναι η τελευταία εκπομπή του TV War για το 2023 και αν μη τι άλλο δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο πέρα από ένα ταπεινό ευχαριστώ που κρατάτε αυτή την εκπομπή στην τηλεόραση από το 1999 μέχρι και σήμερα. Ακόμα να ευχαριστήσουμε τους στενούς συνεργάτες και φίλους μας, τον Κώστα, τον Γιάννη τον Καϊμακάμι εννοείται, τη Χριστίνα εδώ πέρα που μας κάνει παρέα που και που, όλους τους συντελεστές του TV War, όλους τους συνεργάτες μας οι οποίοι μας εμπιστεύονται και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα έχουμε TV War την παραμονή της πρωτοχρονιάς, θα επανέλθουμε κανονικά στην ροή μας, στο πρόγραμμά μας σε 2 εβδομάδες από σήμερα. Να είστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ καλά, να περάσετε όσο πιο όμορφα μπορείτε, να περάσετε χρόνο με τους δικούς σας ανθρώπους, με ανθρώπους που θέλετε να είστε μαζί. Ευχαριστώ και πάλι. Κλείνουμε με ένα από τα ωραιότερα άλμπουμ στο χώρο του μελωδικού hard rock. Είναι η Revolution Saints στο Eagle Flight. Γεια σας.